Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας για μία ακόμη φορά τον αγαπητό μου φίλο Γιάννη Χασιώτη, συνταξιούχο βοσκό από τη Μιλιά Μετσόβου. Όπως γνωρίζουν όσοι παρακολουθούν τακτικά την εκπομπή, ο Γιάννης Χασιώτης, απόφοιτος του Δημοτικού Σχολείου με μητρική γλώσσα τη βλαχική, κατέχει από στήθους όλο το κείμενο της Καινής Διαθήκης και επιπλέον είναι σε θέση και να ερμηνεύει αυτό, αν και δεν διδάχθηκε ποτέ αρχαία ελληνικά. Με τον Γιάννη Χασιώτη κάναμε σειρές εκπομπών. Υπενθυμίζω ότι το 2015 είχαμε παρουσιάσει όλη την Καινή Διαθήκη, το 2016 παρουσιάσαμε τις Ευαγγελικές Περικοπές που ακούμε κατά Κυριακή στους Ιερούς Ναούς, το 2017 παρουσιάσαμε τις Αποστολικές Περικοπές που επίσης ακούμε κατά Κυριακή στους Ιερούς Ναούς και τώρα επιθυμία του είναι να παρουσιάσουμε τις Ευαγγελικές Περικοπές που ακούγονται στις μεγάλες γιορτές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αγαπητέ Γιάννη, καλώς ήρθες για μία ακόμη φορά στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ, αγαπητή Απόστολη, ότι μια φορά συναντηθήκαμε πάλι, καθώς είπες, να γράψουμε αυτές τις ευαγγελικές περικοπές που ακούγονται στις μεγάλες γιορτές του χρόνου. Ευχαριστώ ακόμα και το κανάλι που μας φιλοξενεί απόψε και τα παιδιά που δουλεύουν εδώ στο κανάλι. Ευχαριστώ και τους αγαπητούς τηλεθεατές που θα μας παρακολουθήσουν απόψε. 1η Ιανουαρίου είναι η περιτομή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και γιορτή του Μεγάλου Βασιλείου. Και η Εκκλησία μας διαβάζει μια περικοπή από το 2ο κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στίχη 20, 21 και 40, 52. Και επέστρεψαν επιμένεις, δοξάζοντες και νούντες το Θεόν, επιπάσιν εις οίκουσαν και είδαν καθώς ελαλήθη προς αυτούς. Και ότι επλήθησε η μέρα 8 του περιτομήν του παιδιού και εκλήθη το όνομα του Ιησούς, το κρυθέν υπό του Αγγέλου προτού συλληφθήν αυτόν εν τη κοιλία. Το δε παιδιό ύφξανε και κρατού το πνεύματι, ρούμνο σοφίας και χάρις του ειν επ' αυτό. Και πορεύονται γονείς αυτού κατέτος εις Ιεροσαίμ τη ορτή του Πάσχα. Και ότι γέννητο ετών 12, αναβάντων αυτόν εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής. Και τελειωσάντων τα σημέρα, εν το υποστρέφειν αυτούς, επέμενε Ιησούς, οπές εν Ιεροσαλήμ, και ουκ έγινε Ιωσήφ και μήτρα αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήρθαν οι μέρες οδόν και αναζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή. Και μη ευρώντες αυτόν επέστρεψαν εις Ιεροσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γέντο μεθεμέρας, τρεις εύρων αυτόν εν τωρό καθεζόμενο εμέσω των διδασκάλων και ακούντα αυτόν και περαιτώντα αυτός. Εξίσταν το πάντησε ακούντες αυτό επί τη συνέση και τες αποκρίσεις αυτού. Και ειδώντες αυτόν εξεπλάγησαν και προς αυτόν η μήτερα αυτού είπε. Τέκνον, τι επίησε σε μηνούτος, ειδώ πατήρ σου εκαγώ, ο δυνόμενη, εζητούμεσαι. Και είπε προς αυτούς, τι ότι ζητείτε με, ουκ είδετε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με, και αυτοί ουσινήκαν το ρήμα ο ελάλησιν αυτής. Και κατέβη με ταυτόν και ήρθε εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Και μήτρα αυτού διατήρη πάντα τα ρήματα ταύτα, συμβάλλωσε την καρδιά αυτής. Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάρητη παρά Θεό και ανθρώπης. Εδώ, σε αυτή την περικοπή, θέλω να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός, εκεί κοντά υπήρχαν βοσκοί που έβοσκαν τα πόρματά τους και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τους είπε ότι γεννήθηκε σήμερα ο Σωτήρ, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Και τους είπε ο άγγελος που πρέπει να πάνε να τον ειδούν από τον προσκυνήσουν. Έτσι οι βοσκοί πήγαν και είδαν στη φάπτην εκεί που ήταν η Μαριάμ, η μητέρα του παιδίου, ο Ιωσήφ και το βρέφος στη φάπτην, δηλαδή στο παχνί, εκεί που έτρωγαν τα ζώα
άχερα. Και αφού τον προσεκίνησαν, έπειτα δοξάζοντες και ενούντες το Θεό, επέστρεψαν πάλι στα κοπάδια τους, στα ζωντανά. Το παιδί, αφού συμπληρώθηκαν 8 ημέρες και έκαναν την περιτομή σύμφωνα με τον νόμο και δόθηκε το όνομά του Ιησούς, το όνομα αυτό που είπε ο άγγελος στη μητέρα του προτού συλληφθεί στην κελία της. Έτσι το παιδί μέρα με την ημέρα μεγάλωνε και ήταν γεμάτος πνεύμα σοφίας και χάρης από τον Θεό. Εν τω μεταξύ οι γονείς πήγαιναν κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ την γιορτή του Πάσχα. Και όταν έγινε το παιδί ο Ιησούς 12 χρονών, πήραν και αυτό μαζί τους και τον έφερα στο Ιερουσαλήμ, σύμφωνα κατά την συνήθεια της εορτής. Και αφού τελείωσαν η ημέρα της εορτής, υπέστρεψαν οι γονείς για την πατρίδα τους. Ο Ιησούς όμως, το παιδί, δεν τους ακολούθησε. Αυτοί νόμιζαν ότι θα έρθουν με τους άλλους ανθρώπους, με τους προσκυνητάς, με τα καραβάνια θα λέγαμε καλύτερα, που θα γυρνούσαν και αυτοί για την πατρίδα τους. Και αφού μια ολόκληρη μέρα προσπαθούσαν να τον βρουν μεταξύ των συγγενών και φίλων και επειδή δεν τον βρήκαν, επέστρεψα πάλι στο Ιεροσόλυμα. Και τον είδαν να κάθεται μέσα στο ιερό μπροστά στους νομοδιδασκάλους, τους ραβίνους, και να τους ακούσει προσεκτικά και να τους κάνει ερωτήσεις. Όσοι τον άκουσαν, απορούσαν, εθαύμασαν ότι ένα μικρό παιδί 12 χρονών μιλάει και κάνει ερωτήσεις με τους διδασκάλους. Και αφού τον είδαν οι γονείς, εξεπλάγησαν, εθαύμασαν κι αυτοί. Και η μητέρα του είπε, παιδί μου, γιατί έμεινες εδώ? Εδώ ο πατέρας σου και εγώ συζητούσαμε. Αυτός τους είπε, γιατί με ζητούσατε? Δεν ξέρετε ότι εγώ πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου? Αυτοί όμως δεν κατάλαβαν τι τους είπε ο Ιησούς. Έτσι κατέβη μαζί τους στη Ναζαρέτ και άκουγε τους γονείς. Η μητέρα του, η Μαριάμ, κρατούσε όλα αυτά τα λόγια που έλεγε ο Ιησούς στην καρδιά της. Έτσι, μέρα με την ημέρα, ο Ιησούς μεγάλωνε σε ηλικία, σωματικός και πνευματικός, και ήταν πάντο χάρις από τον Θεό και τους ανθρώπους. Το δεύτερο που θέλω να πω εδώ είναι ότι υπάρχουν μερικοί κακοπροαίρετοι που ποτέ δεν διάβασαν προσεκτικά την Αγία Γραφή και κάνουν και ότι τα ξέρουν όλα και θέλουν να ειρωνεύσουν με τον Ιησού και λένε ότι το Ευαγγέλιο δεν μας διδάσκει την παιδική ηλικία του Ιησού, πώς μεγάλωσε. Αναφέρει, λένε, όταν γεννήθηκε τον προσκύνησαν οι άγγελοι, οι βοσκοί και οι μάγοι, όταν ήταν 8 ημέρες και έκαναν την περιτομή και όταν ήταν 12 χρονών στο ναό. Μετά παρουσιάζεται στο Ευαγγέλιο όταν ήταν 30 χρονών, βαπτίστηκε και άρχισε να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Τι θα πούμε σε αυτούς τους κακοπροαιρέτους? Έχω, αγαπητοί Απόστολε, δύο λόγους να πω σε αυτούς. Πρώτον, ότι η Αγία Γραφή, που είναι ο Λόγος του Θεού, δεν θέλει να μας δείξει πώς μεγάλωσε ο Ιησούς, αλλά θέλει να μας πει ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αναφέρει την διδασκαλία του, τα θαύματά του, των σταυρικών θάνατων και την Ανάστασή του. Αλλά εάν θα διαβάσουμε προσεκτικά όλη την Αγία Γραφή, παλιά και Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι για κανένα απολύτως, για κανένα πρόσωπο που αναφέρεται στην Αγία Γραφή δεν αναφέρει την παιδική ηλικία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στο 20ο κεφάλαιο
κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, στίχη 30-31, λέγει «Πολλά μεν ουν και άλλα σημεία επίησουν Ιησούς, ενώπιον των μαθαίων αυτού, αού και στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτου. Ταύτα δε γέγραπτε να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Όλα αυτά, λέγει ο Ευαγγελιστής, γράφηκαν για να γνωρίσετε ότι ο Ιησούς είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας Χριστός, ο Υιός του Θεού, και να πιστεύεστε σε Αυτόν για να έχετε αιώνια ζωή. Και στο 21ο κεφάλαιο, 25 στίχο, ο Ιωάννης κλείνει το Ευαγγελιόν του και το σφραγίζει με τους εξής λόγους. «Έστε δε και άλλα πολλά, ως επίησεν ο Ιησούς, άτινα, εάν γράφεται καθέν, ο δε αυτόν είμαι τον κόσμο, χωρίσε τα γραφόμενα βιβλία μην». Έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, η Αγία Γραφή δεν θέλει να μας δείξει πώς μεγάλος ο Ιησούς, αλλά μας δείξει ποιος είναι ο Ιησούς, ότι είναι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό αναφέρει τη διδασκαλία του, τα θαύματά του, τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Μάλιστα. Και να προσθέσω για να κλείσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στην επόμενη περικοπή, ότι την ανθρώπινη περιέργεια γύρω από το ερώτημα που έθεσε, αγαπητέ γέννη, πήγαν να εικονοποιήσουν κάποιοι οι οποίοι έγραψαν τα λεγόμενα απόκριφα Ευαγγέλια, τα οποία όμως η Εκκλησία μας έχει απορρίψει και θέσει εκτός του συνόλου των κειμένων, των θεοπνεύστων κειμένων της Καινής Διαθήκης.